Παίρνουν το αγόρι σου, έχει παιχαντάρο. Έχει τελειώσει τώρα αρκετά χρόνια. Πώς διατηρήθηκε η σχέση σας ενώ αυτός υπηρετούσε? Δεν διατηρήθηκε. Είχε σταματήσει. Και μετά το συνεχίσαμε πάλι. Γιατί σταμάτησε? Γιατί πιστεύω ότι με την απόσταση δεν μπορείς να κρατήσεις πολλά πράγματα. Μήπως δεν σ' αρέσουν και θες να πω κάτι άλλο που... Κάτσε, sorry. Γιατί κοίταξα κάτι γι' αυτό. Ξανά. Πάρτε χειροβομβίδα και έλα το μαζί μας. Ο Ανδρικάκης τι ρόλο παίζει? Άμα έχει λάθος, πάει όχι. Άμα έχει να μου πάει, εγώ πιάνω ένα σώσμα. Παιδιά, με έχετε κομπλάρει τώρα. Του είχα πει σε πάντα. Ο Κανής Εστέλης, δώσε μου πέτσε. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Δεν θα πω ότι είμαστε εμείς πάλι, γιατί φαντάζομαι την ώρα αυτή που βλέπετε αυτό το συγκεκριμένο κανάλι δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο, εκτός από βαρελάδικο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το στρατό. Ένα δύο. Ο στρατός λένε ότι είναι ο χώρος όπου σταματάει η λογική. Επί τη ευκαιρία μάλιστα παρουσιάζεται και η νέα σειρά. Τελικά αν αυτό είναι υπερβολικό, ότι δηλαδή τι λέει, σταματάει... αυτά που είπες να πει. Καλά λέει. Όχι παιδί μου, αυτά τα ξέρω. Εγώ δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, το ότι σταματάει η λογική είναι λίγο υπερβολικό ή όχι, θα το δούμε. Έχουμε μαζί μας γι' αυτό τον κύριο Ποταμιάνο, ο οποίος είναι σύμβουλος του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Και τον κύριο Χρήστο Χωμενίδη, ο οποίος είναι συγγραφέας του μυθιστορήματος Το ύψος των περιστάσεων. Και όχι μόνο. Να σας πω εγώ ακριβώς. Είναι προσωπική εμπειρία. Δύο μυθιστορήματα, δύο εκπλήξεις, λαμπερός συγγραφέας και μεγάλος τσάτσος στο στρατό. Έξω, η τσάτσι. Καλώς ήρθατε. Εγώ να πω δύο πράγματα για τον κύριο Ποταμιάνο. Είμαστε πολύ τυχεροί, έχουμε το μεγαλύτερο βίσμα που θα μπορούσε ποτέ να έχει κανείς στην εκπομπή μας. Πάρτε μας τηλέφωνο. Αλλά έχουμε πάρει όλοι απολυτήριο. Με το δυστυχώ. Ήρθατε αργά στον δρόμο τη ζωή μας. Άργησα να το κάνω το βαρελάδι. Άμα είναι να ξεκινήσουμε έτσι τα διάφορα ερωτήματα και τις απορίες. Τι να πεις εσύ, παιδί μου, για το στρατό. Τι να πεις εσύ, το νέο νομοσχέδιο για το στρατό. Παρακαλώ. Τι περιλαμβάνει? Ναι. Το νομοσχέδιο, το καινούργιο. Ακούμε για εναλλακτική θητεία, ακούμε για τα μέτρα για τους ανυπότακτους. Τι ακριβώς προβλέπετε από το Υπουργείο? Πραγματικά πρόκειται να καταθέσει το Υπουργείο ένα καινούριο νομοσχέδιο. Αυτό είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι από τη γενικότερη πολιτική που διαμορφώνει το Υπουργείο το τελευταίο περίπου 1,5 με 2 χρόνια. Για το συγκεκριμένο που ρωτάτε, το Υπουργείο προβλέπει όλα εκείνα τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό που λέμε στρατιωτική θητεία. Και για το συγκεκριμένο, ειδικότερα που θέλετε, θα αντιμετωπίσει το θέμα των ανυποτάκτων. Για τις ρυθμίσεις δεν μπορώ να σας πω ακόμη, γιατί γίνεται μια επεξεργασία στα πλαίσια του Υπουργείου. Έχει διαμορφωθεί μια πρόταση. Μια πρόταση η οποία είναι αποτέλεσμα δουλειάς μιας ομάδας που αποτελείται από αξιωματικούς και ειδικούς επιστήμονες, συγκεκριμένα καθηγητές πανεπιστημίου, η οποία έχει υποβληθεί στο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή μελετάται από τα επιτελεία και μόλις τα επιτελεία δώσουν τα απορίσματά τους στο Υπουργείο, τότε θα αποφασιστεί μια συζήτηση με τους φορείς των πολιτικών νεολαίων και με βάση τα συμπεράσματα αυτής της συζήτησης θα κατατεθεί τελικά το νομοσχέδιο στη Βουλή. Είναι κρίσιμη δηλαδή η κατάσταση για να παίρνετε τέτοια μέτρα για τους ανυπότακτους, πάνω να πει ότι κάπου... Δεν θα έλεγα ότι είναι κρίσιμη, απλώς αναγνωρίζεται ότι το πρόβλημα των ανυποτάκτων είναι ένα οξύ πρόβλημα τόσο σε προσωπικό επίπεδο για τους ίδιους αλλά και κοινωνικά. Γενικότερα για τις οικογένειές τους, για τα πράγματα που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Έχουν κατατεθεί πάντως αρκετά νομοσχέδια μέχρι τώρα και πολλά πράγματα. Να ανεβάσω λίγο την ένταση στο στήριο. Έχουν κατατεθεί κάποια πράγματα, πολλά νομοσχέδια μέχρι τώρα. Πολλά γράφονται κατά καιρούς, πολλά λέγονται. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Ναι, μπορώ να περιοριστώ αυτή τη στιγμή, μια και είμαστε στη φάση της προπαρασκευής και δεν θα έχει νόημα να σας δώσω προσωπικές απόψεις, όπως σας είπα πριν. Υπάρχουν προτάσεις αυτή τη στιγμή. Θα διαμορφωθούν όμως πάρα πολύ σύντομα. Είναι επιθυμία του Υπουργού να κατατεθεί το νομοσχέδιο. Οι προβλέψεις είναι οι κλασικές προβλέψεις, δηλαδή ρυθμίζονται τα πάντα γύρω από το θέμα της θητείας. Σε ποια ηλικία κατατάσσεται κανείς, τι κάνει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι δραστικές ρυθμίσεις. Θα είναι απλώς πιο ευνοϊκά τα μέτρα, όπως είναι. Κατά σειρά ετών δηλαδή. Θα υπάρξει μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει αντιμετωπιστεί για μια μεγάλη περίοδο, το πρόβλημα των ανυποτάκτων. Τώρα, προς ποια κατεύθυνση δεν θα ήθελα να σας το συζητήσω αυτή τη στιγμή, γιατί θα είναι τελείως προσωπικές απόψεις. Από τα νομοσχέδια απέρνονται. Συγγνώμη, είναι ειδικό θέμα αυτό. Εμείς μπορούμε να συζητήσουμε γενικά για τις συνθήκες που επικρατούν στο στρατό. Ναι, πάντως για να κάνω ένα σχόλιο τώρα. Είναι μάλλον ανησυχητικό που το Υπουργείο προτίθεται να συζητήσει το νομοσχέδιο με τους εκπροσώπους των πολιτικών νεολαίων. Αυτό τι σημαίνει, ότι αγνοεί, ότι σημαίνει νεολαία, δεν πηγαίνει στις πολιτικές νεολαίες? Ότι. Θέλω να πω, η πλέον αναμόδη είναι η εκπρόσωπη των πολιτικών νεολαίων. Καθότι η σημερινή νεολαία, η σημερινή νέοι, σπανίως και κατ' εξαίρεση να εντάσσονται σε πολιτικές νεολαίες. Ένα Υπουργείο πάντα πρέπει να προχωράει σε διάλογο με συγκροτημένο τρόπο.
Επομένως, ναι, ασφαλώς. Αν μου επιτρέψετε να τελειώσω και θα μιλήσετε. Ναι. Με συγκροτημένο τρόπο σημαίνει να μιλήσεις με τους θεσμοθετημένους φορείς που εκπροσωπούν τις νεολαίες. Τώρα, βεβαίως, όταν ανοίγει ένας διάλογος, ο διάλογος δεν περιορίζεται μόνο με τους φορείς που εκπροσωπούν συγκεκριμένους θεσμούς. Ναι. Και άλλοι θα μπορούν να εκφράσουν. Όχι, ήταν μια κριτική, έτσι, μια κριτική η οποία δεν έσκοπευε στο να θίξει τις προθέσεις του Υπουργείου προς Θεού. Δεκτό. Απλώς έκανα ένα σχόλιο. Όχι, καθόλου. Ναι. Νομίζω όμως ότι σας απάντησα. Ναι. Και η πρόθεση είναι να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος. Σκοπός του Υπουργείου είναι να πάρει μέτρα προς θετικά. Ναι, ασφαλώς. Να βοηθήσει. Ασφαλώς. Επομένως, δεν υπάρχει πρόθεση να αποκλειστεί κανείς από ένα τέτοιο διάλογο. Δεν θα μπορούσε να γίνει ένας ανοιχτότερος διάλογος με λύκεια και πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, κάθε φορά κάποιος πρέπει να αποφασίζει για τις διαδικασίες. Είναι καμιά φορά οδυνηρό, καμιά φορά φαίνεται γραφειοκρατικό, αλλά δεν είναι, υπάρχει άλλος τρόπος να υπάρχει μια συγκροτημένη συζήτηση. Αν υπάρχουν προτάσεις για τον τρόπο που θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτός ο διάλογος, το Υπουργείο είναι ανοιχτό. Υπάρχει λόγος τώρα να γίνει αυτός ο διάλογος? Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί συζητάμε αυτό το θέμα. Για το πώς θα βελτιωθεί το. Τι να βελτιωθεί, έχει πάει στρατό. Τζάμι είναι η κατάσταση. Ωραία, Γιώργο. Υπερβάλλει. Είναι τζάμι η κατάσταση, συμφωνείτε όλοι? Εγώ διαφωνώ. Εντάξει, είναι τζάμι. Να σου πω κάτι γιατί είναι τζάμι. Γιατί έχεις και σκέφτεσαι κάποιες εμπειρίες, τις οποίες δεν θα σου δινόταν ποτέ ευκαιρία να τις ζήσεις. Ωραία, και είναι κάτι ευτυχισμένα γκάγκ, ας πούμε, κάποια έτσι διασκεδαστικά γκάγκ στη ζωή σου. Αυτό είναι τζάμι. Κοίταξε να σου πω εσύ και το εξής, ότι όταν περάσει μια κατάσταση, μια εμπειρία, αυτό το οποίο συνήθως θυμάσαι είναι η καλή πλευρά της. Δηλαδή, όσο ο χρόνος τρέχει, έτσι, και αφήνεις πίσω σου κάτι, αυτό το κάτι εξτανικεύεται.